Θέλω να υπενθυμίσω, αν και γίνεται βαρετό, τη θέση που έχουμε σαν κόμμα για τις ονομαζόμενες ανεξάρτητες επιτροπές. Ναι, όχι, για να το... η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως και πρέπει να γραφτεί και στα πρακτικά, γιατί βγαίνουν και άλλα πράγματα. Εμείς λέμε ότι δεν είναι ανεξάρτητες, είναι κυβερνητικές και τέλος πάντων διαφωνούμε ριζικά με αυτές. Το δεύτερο που θέλω να πω, με αφορμή αυτή τη συζήτηση για την ΑΔΑΕ, επειδή κανένας δεν μιλάει για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων του ΚΚΕ, μόνο λένε για την υπόθεση Ανδρουλάκη, πέρα από το τι έγινε προφορικά, στην πράξη η ΑΔΑΕ είναι, δεν θα χρησιμοποιήσω, εκτεθειμένη απαράδεκτα σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις ενός ολόκληρου κόμματος. Δεν, ούτε δικαστική συνδρομή. Έχει τα πάντα στα χέρια της. Και επομένως, θα έλεγα, αφού είναι η υπόθεση Ανδρουλάκη για να παραδοθεί ο φάκελος, είναι και η υπόθεση ΚΚΕ. Το υποστηρίζουν οι υπόλοιποι. Το υποστηρίζουν. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα ξέρετε, τώρα καταλαβαίνουμε. Και έχουμε και εμπειρία. Άρα το να το λες και άλλο να κάνεις τα πάντα. Ξέρετε τι έχει γίνει και στην εξεταστική. Αυτό είναι το ένα. Μη βιάζεστε, κυρία Λιαγκούλη, γιατί θα γεράσετε γρήγορα. Δεύτερο, έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση σε αυτό το θέμα. Και εμείς λέμε λοιπόν και συμφωνούμε με την πρόταση να αναβληθεί. Για δύο μέρες, να εκτονωθεί και η κατάσταση, δηλαδή να δούμε και τι γίνεται. Εδώ κυκλοφορούν διάφορα. Ότι θα βάλει 100.000 πρόστιμο, ότι και αυτό από τη μία πλευρά, από την άλλη το ένα και το άλλο. Δεν θα πειράζει τίποτα, ούτε και θα αλλάξει τίποτα. Επί της ουσίας, δεν ξέρω, λέω τι γράφουνε και τι λένε. Από κάπου τα μαθαίνουν. Και επομένως λέμε ότι θα είναι καλό να αναβληθεί αυτή η συνεδρίαση, να μην γίνει βεβαιασμένα σήμερα, αν και φαντάζομαι ότι μέχρι τη Δευτέρα θα παραδώσουν το φάκελο. Αυτό που είναι να παραδώσουν από την ΕΕΠ. Ας δοθεί αυτή η λύση. Μάλιστα. Είναι προς το συμφέρον όλων.